ότι βλέπετε αυτές είναι όψεις. Υπάρχουν πολλές φορές που δεν χρειάζομαι να δουλέψω τίποτα από αυτά. Που δουλεύω ένα σύστημα και εξαφανίζεται έτσι. Υπάρχουν όμως μερικές φορές που θα χρειαστείτε να δουλέψετε μία ποικιλία από αυτές τις όψεις για να αποτύχετε την απελευθέρωση. Όσο μπορείτε με την βοήθεια του χαρτιού αυτού, κάντε το. Αν χρειάζεστε βοήθεια, δείτε ένα συντονιστή. Εγώ θα ήθελα να μην σας κρατήσουμε πολύ ακόμα. Θα ήθελα να κάνουμε δύο πράγματα ακόμα και να ολοκληρώσουμε. Θέλω να σας δείξω ένα νέο, πιο σύντομο τρόπο να κάνετε τα κτυπήματα που μπορείτε μετά να επιλέξετε μεταξύ των δύο συστημάτων. Είναι πιο γρήγορο και ενεργοποιεί τα σημεία, έτσι, όλα τα σημεία, αλλά πιο γρήγορα. Και μετά θέλω να δοκιμάσουμε για την επιθυμία, να δούμε πώς εφαρμόζουμε EFT για την επιθυμία, συγκεκριμένα σήμερα με την σοκολάτα ή αν έχετε τσιγάρο μαζί σας ή θέλετε να το κόψετε, μπορείτε να δουλέψετε κάποιο τσιγάρο. Και πριν λέω αυτό, πρέπει να λέω ένα πράγμα. Από εκεί και πέρα, γνωρίζοντας πώς δουλεύω συναισθήματα, πώς δουλεύω σωματικά προβλήματα και πώς δουλεύω επιθυμίες, έχετε τα τρία βασικά στοιχεία να δουλέψετε τα παιδικά βιώματα και όλους τους στόχους που μπορείτε να έχετε, αλλά θα σας προτείνω να ωφεληθείτε ή από το βιβλίο που θα βγει ή από τα Σαββατοκύριακα ή καλοκαιρινά σεμινάρια που δουλεύουμε αυτά πιο εντατικά. Π.χ. EFT και αυτοπαραδοχή, EFT και καλύτερες σχέσεις με τον άλλον, EFT και υγεία, EFT και διαλογισμό, EFT και τα παιδικά βιώματα. Προτείνω να μάθετε πώς συγκεκριμένα και μέσα σε ένα περιβάλλον με το σεμινάριο, πώς να δουλέψετε τα θέματα αυτά πιο βαθιά. Τώρα, ο σύντομος τρόπος με τα κτυπήματα. Χρησιμοποιούμε τα δύο χέρια και θα χτυπήσουμε ένα σημείο ακόμα που υπάρχει εδώ στο κεφάλι. Υπάρχουν εδώ 6 γραμμές που έρχονται από πίσω και καταλήγουν εδώ στο πρόσωπο, που είναι πολύ σημαντικά σημεία επίσης. Και επειδή το κεφάλι είναι λίγο σκληρό και επειδή μπορούμε να χτυπήσουμε με τα δάκτυλα με τρόπο ώστε η ώρα που χτυπάμε και με τον αντίχειρο, και τα δάκτυλα ενεργοποιούνται, μας απαλλάζει από την ανάγκη αργότερα να χτυπήσουμε ένα δάκτυλο. Και έτσι πάει πιο γρήγορα. Δηλαδή, ξεκινάμε εδώ, χτυπάμε στο πίσω μέρος, πάνω μέρος του κεφαλιού, ερχόμαστε μπροστά, χτυπάμε στα δύο σημεία των φρύδιων, το φρύδι εδώ, κρόταφι, μάγκολα, πάνω και κάτω μαζί τα χείλη, μασχάλη, κλίδα, πλάι του χεριού. Και τελειώσαμε. Καταλαβαίνετε. Το κάναμε. Τώρα κάναμε το Gamma Series. Αυτό ήταν τα χτυπήματα. Τώρα κάναμε το Gamma Series. Χτυπάμε. Κλείνουμε τα μάτια. Ανοίγουμε τα μάτια. Κάτω δεξιά. Κάτω αριστερά. Κύκλο με τα μάτια, κύκλο στην άλλη κατεύθυνση, humming, ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, και μετά ολοκληρώνουμε πάλι με την σειρά των χτυπημάτων, πάνω μέρος του κεφαλιού, ερχόμαστε μπροστά, φρύδι, κρόταφι, μάγκολα, πάνω και κάτω από το στόμα, μασχάλη, κλίδα, πλάι του χεριού. Βλέπετε πόσο πιο σύντομο είναι, ενεργοποιεί όλα τα σημεία. Αυτό δηλαδή το νέο σύστημα των χτυπημάτων απλώς αντικαταστεί την δεύτερο και τέταρτο στάδιο της άσκησης. Πάλι κάνουμε τα τρυψίματα για την διόρθωση της αντιστροφής, κάνουμε τα χτυπήματα με τα δύο χέρια, κάνουμε το Gamut Series και κάνουμε τα χτυπήματα με τα δύο χέρια. Μένουν το πρώτο και το τρίτο στάδιο, μένουν το ίδιο. Μόνο που δεν σχέση με
οχεστιαζόμαστε. Το ίδιο. Την ώρα που χτυπάω εκεί λέω την φράση «Φόβο του αυτοκίνητου». «Φόβο του αυτοκίνητου». «Φόβο του αυτοκίνητου». Ό,τι είναι. Όλο είναι το ίδιο. Δεν αλλάζει τίποτα από αυτά που σας είπα, εκτός από το τρόπο των χτυπημάτων. Όλο το άλλο, την φράση που λέμε, τη λέξη «απόλυπο», την ετοιμασία και όλα αυτά είναι το ίδιο. Η επιλογή σας. Εντάξει, επιλογή σας. Και αν θέλετε μπορείτε να πάτε την κασέτα που θα βγει και να το ξαναδείτε, να το ξαναμελετήσετε. Σας δίνω τις δύο σειρές, μπορείτε να αποφασίσετε μόνοι σας. Ας κάναμε το δεύτερο τρόπο μία φορά ακόμα. Επιλέγουμε ένα συνέστημα, τρίβουμε λέγοντας παρόλο που έχω αυτό, αγαπώ και δέχομαι τον εαυτό μου. Το λέμε τρεις φορές. Μετά από την άλλη πλευρά θέλω να απελευθερωθώ από αυτό τρεις φορές και εφόσον έχουμε κάνει αυτό, κάνουμε τα χτυπήματα έτσι με όλα τα δάκτυλα, ενεργοποιούνται τα δάκτυλα. Σκεφτόμαστε το θέμα στα φρύδια, κρόταφη, μάγουλα, χείλη, μασκάλι, κλίδα, πλάι του χεριού, gamut series, κρυπάμε από πίσω, κλείνουμε τα μάτια, ανοίγουμε τα μάτια, κάτω δεξιά, κάτω αριστερά, κύκλο με τα μάτια, κύκλο στην άλλη κατεύθυνση, ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, και πάλι μια τελευταία σειρά από χτυπήματα, κεφάλι. Ενεργοποιεί γενικά, είναι καλό τρόπο να ξεκινήσει τη μέρα. Φρύδια, κρόταφο, μάγουλο, χείλη, μασάλι, κλίδα, πλάι του χεριού. Εντάξει. Ότι αυτό είναι οι δύο διαφορετικοί τρόποι. Όλο το σύστημα είναι ίδιο. Συγκεντρώνομαι στο πρόβλημα, το μέτρο, διορθώνω την αντιστροφή. Τα χτυπήματα, το γκέμισερ. Δεν χρειάζεται γιατί χτυπιούνται εδώ. Ενεργοποιούνται με αυτό που κάνετε εδώ. Όταν έχετε προβλήματα, σίγουρα θέλετε να το κάνετε για να απελευθερωθείτε από το πρόβλημα. Όμως, και ακόμα όταν δεν έχετε προβλήματα, έχετε θέματα. Δεν είναι. Θέματα στην ζωή σας, στόχους. Που θέλετε να φτάσετε στη σχέση σας, στην οικογένεια σας, στην επαγγελματική, στην οικονομική σας ζωή. Ή έχετε κάποιο αρρώστια που θέλει κάποιο χρονικό διάστημα να θεραπευτεί. Δηλαδή ακόμα όταν δεν υπάρχουν προβλήματα μπορείτε να δουλέψετε τους στόχους σας. Και βέβαια ένας στόχος είναι η ευτυχία. Που την ρωτήσετε αυτή τη στιγμή είμαι ευτυχισμένος. Αν όχι, τι είναι αυτό που εμποδίζει εμένα αυτή τη στιγμή να είμαι πολύ ευτυχισμένος και να κάνω ή αυτή ή αυτό. Οπότε υπάρχουν διάφοροι τρόποι να το εφαρμόσετε. Είτε για τα προβλήματα που υπάρχουν ή γενικά για στόχους που έχετε, θα την αυτοπαραδοχή ή την αυτοπεποίθηση και τέτοια πράγματα ή και ακόμα το στόχο της ευτυχίας.